Αδάμου και από τον Αδάμου στον Δανίλη Παπαδόπουλο που κάνει την παλιά μες στην περιοχή για τον Ζούντι, κοντρολάρει, κάνει το σούτι, μπάλα στη δοκό. Μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή, χάνεται ακριβώς το ένατο λεπτό στον εντυπωσιακά γρήγορο αυτό συνδυασμό των παικτών της ομάδας Θεσσαλονίκης. Δείτε τη φάση πως κατέληξε με το σούτ του Ζούντι στη δοκό. Καραΐσκος και Χατζηπαναγής, η σέντρα από τον Χατζηπαναγή, κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 από τον Αδάμου. Ένα θαυμάσιο γκολ που πανηγυρίζουν ανάλογα οι παίκτες του Ηρακλή. Κοιτάξτε, γρήγορα το φάουλ από τον Καραΐσκο, η σέντρα του Χατζηπαναγή, πετάγεται το Αδάμου με καρφωτή κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ακριβώς το 18ο λεπτό. Θα έχουμε τώρα σίγουρα μια νέα μορφή στο παιχνίδι. Ο Ζάιτς κάνει την παλιά μέσα στην περιοχή. Προλαβαίνει, ο Λευκόπουλος πρόλαβε να κάνει ένα σουτ προβολή. Ο Δημόπουλος, κοιτάξτε, από την παλιά του Ζάιτς προς τον Δημόπουλο έτρεξε και ο Λευκόπουλος. Έκανε το σουτ ο Δημόπουλος, η μπάλα χτυπώντας και στο πόδι του Λευκόπουλου κατέληξε κόρνερ. Αναστασιάδης. Διώκεται από Μαυρίδη και Πατιαβούρα. Αδάμου, Χατζηπαναγής με το τακουνάκι. Ο Χατζηπαναγής για τον Αναστασιάδη που μπαίνει μες στην περιοχή. Προλαβαίνει και κόβει σε κόρνερ ο Μαυρίδης. Τελικά όμως ο επόπτης έδειξε out ότι η μπάλα είχε χτυπήσει και στο πόδι του κυνηγού του Ηρακλή. 21ο λεπτό. Ένα φάουλ με τον Καραβίδα για τον Παναθηναϊκό. Κεφαλιά που γίνεται και η μπάλα είναι στα δίχτυα από την κεφαλιά του Χρήστου Δημόπουλου, τον οποίο τον βλέπετε να πανηγυρίζει με τον Καραβίδα. Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει, δίνοντας ικανοποίηση στους οπαδούς του. Κοιτάξτε, από το φάουλ του Καραβίδα η μπάλα ήρθε στη γωνιά της μικρής περιοχής, πετάχτηκε πολύ ψηλά. Ο Δημόπουλος ψιλοκρεμαστά έστειλε την μπάλα στην πάνω γωνιά του τέρματος του Γεωργίεφ, ισοφαρίζοντας έτσι σε 1-1. Εδώ ο σκόρερ Χρήστος Δημόπουλος. Ζάιτς. Ζάιτς περνάει τον Ζήτκα, έχει κενό χώρο, κάνει την παλιά μέσα στην περιοχή, προσπαθεί, κόβει ο Γεωργίεφ προς στιγμή, γίνεται κομφούζιο, το σούτ κόπηκε πάνω στη γραμμή, το σούτ που έγινε από τον Βλάχο, ο Ηρακλής γλιτώνει από ένα δεύτερο γκολ. Κοιτάξτε, ο Ζάιτς έχει κενό χώρο, κάνει τη σέντρα, προσπαθεί να κάνει την κεφαλιά, ο Δημόπουλος κόβει ο Γεωργίεφ, έρχεται ο Σαραβάκος να κάνει το σούτ πάνω στη γραμμή, ο Λευκόπουλος έκοψε την μπάλα, η φάση τελικά συνεχίστηκε, είχαμε το κόρνερ που χτυπήθηκε, το μακρινό σουτ χωρίς συνέπεια για τον Ηρακλή από τον Γιωργαμλή. Δανιήλ Παπαδόπουλος. Μπαλιά κόβεται από τον Δημόπουλο που φεύγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Δημόπουλος κάνει μπροστινή την παλιά για τον Σαραβάκο. Βγαίνει ο Γεωργίεφ, κόβει με τα πόδια, απομακρύνει και την μπάλα. Ο Καραβίδας στον Μαυρίδη. Μαυρίδης για τον Μπατσινίλα, το 1-2 με τον Μαυρίδη, δεν μπόρεσε να περάσει, έκοψε ο Αδάμου. Γίνεται το λάθος, ο Μπατσινίλας κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει και πηγαίνει στα δίχτυα. Γίνεται το 2-1 για τον Παναθηναϊκό, ακριβώς στο 63ο λεπτό του αγώνα από το σούτ αυτό του Μπατσινίλα. Κοιτάξτε, ο Μαυρίδης ξεκίνησε τη φάση, μπήκε ο Μπατσινίλας, ξανά ο Μαυρίδης, έκοψαν οι παίκτες του Ηρακλή. Άσχημα την έκοψε την μπάλα ο Δανίλη Παπαδόπουλος, ο Μπατσινίλας έκανε το σουτ, κόντρα ριμπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού και οι οπαδοί του τους βλέπετε εδώ πανηγυρίζουν το 2-1 υπέρ της ομάδας τους. Νέα μορφή λοιπόν στο παιχνίδι, ίσως με περισσότερη δύναμη. Να δούμε εδώ την προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες του Ηρακλή. Είναι ο Αναστασιάδης μες στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα και η κεφαλιά από τον Ζούμπι για να γίνει το 2-2 πριν συμπληρωθεί καλά-καλά ένα λεπτό. Και βλέπουμε όμως τον κύριο Ζακεστίδη να μην καταλογίζει το γκολ και να δέχεται ομαδική επίθεση από τους παίκτες του Ηρακλή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει καταλογιστεί ο επόπτης, πάντως στην απέναντι πλευρά. Βρίσκεται στην θέση του ο διαιτητής, τώρα δείχνει πιθανότατα σέντρα και είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού που τον περικυκλώνουν και διαμαρτύρονται. Κοιτάξτε την παλιά. Γίνεται στον Αναστασιάδη, τον οποίο έρχεται να μαρκάρει ένας παίκτης του Παναθηναϊκού. Γυρίζει αυτό στην μπάλα, ο Ζούντι κάνει την κεφαλιά, η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα.
Στο φάουλ τώρα ο Σαραβάκος. Περνάει μπάλα από πολλούς, κάνει ο Αντωνίου το σούτ και πετάει κόρνερ την μπάλα. Ο Γεωργίεφ, Δημόπουλος που έχει αφήσει τον ρόλο του σεντερφόρ στον Μπατσινίλα. Δημόπουλος κάνει την παλιά για τον Μπατσινίλα, βγαίνει ο Ζούμπι, κόβει, βοηθάει και ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος. Χάνουν οι παίκτες του Ηρακλή την μπάλα, την ξανακερδίζει όμως ο Παπαδόπουλος. Μαλουμίδης κάνει το άνοιγμα για τον Χατζηπαναγή. Χατζηπαναγής περνάει την παλιά στην άλλη πλευρά που είναι μόνος του Αναστασιάδης, κατά μέτωπο με τον Σαργκάνη. Κάνει το σούτ και ένα εκπληκτικό γκολ. Είναι το 3-2 για τον Ηρακλή με το εκπληκτικό αριστερό σούτ του Αναστασιάδη που τον βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει. Το 26ο λεπτό του αγώνα ο Ηρακλής παίρνει την πρωτοπορία στο σκορ, καθώς από την παλιά του Χατζηπαναγή στον κενό χώρο γρήγορα ήρθε ο Αναστασιάδης. Και καθώς η μπάλα έφτανε στην γραμμή της περιοχής, έκανε το εκπληκτικό αριστερό σου. Την μπάλα βρήκε λίγο τη δοκό, κατέληξε στα δίχτυα. Ο Ηρακλής προηγείται λοιπόν με 3-2.